Αδελφοί και πατέρες, είχα μεταβεί στη Μεγαλόνησο Κύπρο και έκανα σειρά κηρυγμάτων στις διάφορες πόλεις της μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Η προθυμία των Κυπρίων για να ακούσουν το Λόγο του Θεού είναι μεγαλύτερη από την προθυμία των άλλων Ελλήνων. Νομίζω, το είπα και άλλοτε, οι Κύπροι είναι συγκριτικώς η παραδοσιακότερη και η θερμότερη Ορθόδοξη Χριστιανή. Σας μεταφέρω τον εγκάρδιο χαιρετισμό του μαρτυρικού λαού της Κύπρου. Και ας ευχηθούμε με όλη την ψυχή μας το 1991 να δικαιώσει τους εθνικούς μας πόθος, να φέρει τη λύτρωση στη μαρτυρική Κύπρο, στη μαρτυρική Βόρειο Ήπειρο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω με πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως βλέπετε, τους τελευταίους καιρούς συμβαίνουν απότομες, απίθανες, μεγάλες μεταβολές στον κόσμο. Μπορεί να έρθουν έτσι τα πράγματα, ώστε οι εχθροί μας, τα αντίχριστα τέκνα της Άγαρ, να περιέρθουν στη δυσμένεια των μεγάλων δυνάμεων, και οι μεγάλες δυνάμεις, όχι από καλοσύνη τους, αλλά διότι έτσι θα εξυπηρετούνται και τα δικά τους συμφέροντα, να δικαιώσουν τους εθνικούς πόδους των Ελλήνων. Προσέξαμε, αγαπητοί μου, σήμερα το Ευαγγέλιο που αναγνώστηκε στους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας. Προσέξαμε με όση προσοχή οι κοσμικοί προσέχουν τις άθλιες εκπομπές της τηλεοράσεως. Οι άνθρωποι με μεγάλη προσοχή προσιλώνονται στην οθόνη της τηλεοράσεως. Τον τελευταίο δε καιρό όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ανησυχία και αγωνία. Τι θα συμβεί στην περιοχή του Περσικού κόλπου? Ενθυμούνται οι άνθρωποι τις προφητείες, ενθυμούνται την Αποκάλυψη, τον Εφράτη ποταμό όπου είναι το Ιράκ, και ανησυχούν και αγωνιούν. Στην ανησυχία και αγωνία των ανθρώπων δίνει απάντηση το σημερινό Ευαγγέλιο. Με μια λέξη, μετανοείτε. Ο Ιωάννης, ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου, παρεδόθη, λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει παρεδόθη? Φυλακίστηκε. Ομίζων εν γεννητής γυναικών, συνελήφθη και ερήφθη στις φυλακές της Μαχαιρούντας, και σπεκουλάτορας κατόπιν έσπευσε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη τον πρόδρομο.
Έτσι ο Ιωάννης τελείωσε και εσφράγισε τη μεγάλη αποστολή του στον κόσμο. Όταν ο Ιησούς πληροφορήθηκε ότι ο Ιωάννης φυλακίστηκε, ανεχώρησε για τη Γαλιλαία, άφησε την πατρίδα του τη Ναζαρέτ και μετέβηκε και κατόκισε στην Καπερναούμ, την παραθαλασσία πόλη, στην περιοχή που κατήχαν οι φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. 800 χρόνια π.Χ. ο μεγάλος Ισαΐας με την πνευματική τηλεόραση που διέθετε είδε τόσα άλλα μεγάλα πράγματα, είδε και την εγκατάσταση του Χριστού στην περιοχή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ και είπε «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως αυτής ανέτειλε». Χώρα του Ζαβουλών και χώρα του Ναφθαλήμ προς τη θάλασσα πέρα από τον Ιορδάνη, Γαλιλαία των εθνών, Γαλιλαία όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί εθνικοί, πολλοί ειδωλολάτρες, με την πλήρη ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ το άλλο έτος, και η Ορθόδοξη Ελληνική Πατρίδα θα γίνει Γαλιλαία των εθνών, θα χάσει τη φυσιογνωμία της. Γαλιλαία των εθνών, ο λαός που κάθεται στο σκότος, που είναι ακινητοποιημένος και καθυλωμένος στο σκότος, θα ειδεί μεγάλο φως, μεγάλον ήλιο, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, σ' αυτούς που θα κατοικούν στο χώρο και στο βαθύ σκοτάδι του θανάτου, θα ανατείλει μεγάλο φως, μεγάλος ήλιος. Το μεγάλο φως, το μεγάλος ήλιος που ήρθε να διαλύσει τα πυκνά σκοτάδια της αγνίας και της αμαρτίας, που ήρθε να διαλύσει τα πυκνά σκοτάδια του θανάτου, είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Από τότε που ο Χριστός εγκαταστάθηκε στην παραθαλασσία Καπερναού, άρχισε το κηρυγμάτο λέγοντας «Μετανοείτε, ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών, μετανοείτε, διότι πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, είναι πολύ κοντά σας». Και για να αρπάξετε τη βασιλεία των ουρανών, για να γίνετε πολίτες της βασιλείας των ουρανών, αναγκαίος όρος, αναγκαία προϋπόθεσης είναι να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας. Για να εκτιμήσουμε δεόντως
και πρεπόντως την προτροπή του Ιησού προς Μπετάνια, πρέπει, αδελφοί μου, πρώτα να γνωρίζουμε, να συνειδητοποιούμε και να αισθανόμεθα ποιος είναι Αυτός, πόσο μεγάλος είναι Αυτός που προτρέπει όλη την ανθρωπότητα προς μετάνοιαν. Αχ, ο πολλής κόσμος δεν έχει γνωρίσει ακόμη τον Ιησού τον Ναζωραίο. Έχει βαπτιστεί στο όνομά Του, αλλά δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Δεν έχει αισθανθεί τη μεγαλοσύνη του Χριστού. Δεν έχει συγκλονιστεί από τη μεγαλοσύνη του Χριστού. Τα αναγνώσματα των μεγάλων εορτών που εορτάσαμε κατά το Άγιο Δωδεκαήμερο δείχνουν τη μεγαλοσύνη του Χριστού. Στις 25 Δεκεμβρίου εορτάσαμε τη γέννηση του Χριστού. Την 1η Ιανουαρίου εορτάσαμε την περιτομή του Χριστού και την ονοματοδοσία του Χριστού. Κατά την περιτομή ο Χριστός έλαβε το όνομά Του Ιησούς. Κατά την 6η Ιανουαρίου εορτάσαμε την βάπτιση του Χριστού. Την Αγία Νύχτα των Χριστουγέννων ακούσαμε από τον τόσο σύντομο αλλά και τόσο περιεκτικό, υψηλό και βαθύ και συγκινητικό Απόστολο τα εξής μεταξύ άλλων λόγια: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν συμπληρώθηκε ο απαραίτητος χρόνος, όταν ήλθε ο κατάλληλος καιρός, όταν ορίμασε το απόστημα της αμαρτίας, όταν η αμαρτία έφτασε στο απροχώρητο, αλλά και ο πόθος της λυτρώσεως έφτασε στο μεγαλύτερο βαθμό, όταν δημιουργήθηκαν άλλες κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, τότε ο Θεός, ο στοργικός Θεός, απέστειλε στον κόσμο ο σωτήρα και λυτρωτήν ποιον, τον Υιόν Αυτού. Σε τούτο το σημείο, αδελφοί μου, περιέχεται αλήθεια, η μεγαλύτερα αλήθεια της πιστεώς μας, η υψίστη αλήθεια της πιστεώς μας. Όπως εδώ κάτω στη γη ένας άνθρωπος έχει Υιόν, έτσι και στον ουρανό ο Θεός
έχει ιόν, ιόν μονογενή, φυσικών, αγαπητών, ομοούσιον προς Αυτόν. Αυτή είναι η υψίστη αλήθεια της πιστεώς μας, ότι ο Θεός δεν είναι μόνος, έχει και Αυτός ιόν, ίσον και ισότιμον προς τον εαυτόν Του. Αυτή την αλήθεια ποτέ δεν μπορούσε να ανακαλύψει ο άνθρωπος. Αυτή την αλήθεια απεκάλυψε στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο Πέτρος προέβη στην περίφημη ομολογία του, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», τι είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο? Αυτή την αλήθεια δεν φανέρωσε σε σένα άνθρωπος. Αυτή την αλήθεια φανέρωσε σε σένα ο πατέρας μου, ο Επουράνιος. Είναι πολλές, πάρα πολλές αλήθειες μέσα στη Γραφή που δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακαλύψει το ανθρώπινο πνεύμα, σε όσο βάθος κι αν κατερχόταν, σε όσο ύψος κι αν ανερχόταν. Είναι αλήθειες που αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή η αλήθεια, ότι ο Θεός μας έχει Υιόν μονογενή, φυσικών, γνήσιων, αγαπητών, ομοούσιων με τον εαυτό Του, αυτή η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, η υψίστη αλήθεια. Και όποιος γνωρίζει χιλιάδες πράγματα, αλλά δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν γνωρίζει τίποτε. Όλες οι άλλες αλήθειες εκμηδενίζονται μπροστά σε αυτή την αλήθεια. Αφού ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, είναι Θεός όπως ο Πατέρας Του. Ο άνθρωπος γεννά άνθρωπο και ο Θεός γεννά Θεό. Γι' αυτό διακηρύσσομαι στο σύμβολο της πίστεως για τον Χριστό: Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούτι θέντα. Αχ, αυτοί οι χιλιαστέ, αν είχαν λίγη ταπείνωση για να ακούσουν τις εξηγήσεις που δίνουν οι συνετοί άνθρωποι, δεν θα ήσαν χιλιαστέ, δεν θα ήσαν αντίχριστοι, θα ήσαν και αυτοί καλοί χριστιανοί. Κατά το αποστολικό λοιπόν ανάγνωσμα των Χριστουγέννων, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ερχόμεθα στο αποστολικό ανάγνωσμα της περιτομής, ο Χριστός την 8η μέρα μετά τη γέννησή Του, επειδή ήρθε κάτω από τον νόμο, υπέστη και την ταπείνωση της περιτομής, ταπεινωτική πράξης, αλλά και οδυνηρή συγχρόνως πράξης,
ήτο η περιτομή. Την υπέστη ο Χριστός για να εκπληρώσει όλα όσα εδίδασκε και απαιτούσε ο νόμος για ειδικό μας λογαριασμό, για την ειδική μας σωτηρία. Τι λέγει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της περιτομής του Χριστού? Βλέπετε, λέγει ο Παύλος, μη της ημάς έστε ως συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά τας παραδόσεις των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου τούτου και ού κατά Χριστόν, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εστε εν αυτό πεπληρωμένοι. Κολασαΐς Β 8 έως 9. Αυτό το χωρίον όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν από στήθος. Αυτή την παραπομπή Κολασαΐς Β 8 έως 9 όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν. Προσέχετε, λέγει ο Παύλος, τα μάτια 14 θα λέγαμε σήμερα, τα μυαλά 400 θα έλεγαμε σήμερα. Προσέχετε, μη σας εξαπατήσει κανείς. Γέμισε ο κόσμος από απατεώνες. Προσέχετε, μη σας εξαπατήσει κανείς με ανθρώπινες ψευδοφιλοσοφίες, με στοιχειώδεις και απατηλές διδασκαλίες ανθρώπων του κόσμου τούτου. Προσέχετε, μη σας ξεγελάσει κανείς και σας πει ότι ο Χριστός δεν είναι και πολύ σπουδαίος. Ξέρετε πόσο σπουδαίος είναι ο Χριστός? Ξέρετε πόσο μεγάλος είναι ο Χριστός, λέγει ο Παύλος? Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στον Ιησού τον Ναζωραίο κατοικεί όλος ο πλούτος της θεότητος ουσιωδός, ως ουσία. Μέσα στο Χριστό είναι ολόκληρη η Θεία ουσία, η θεότης. Ο Χριστός δεν έχει μόνον θειότητα, έχει και θεότητα. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής γίνεται λόγος για θειότητα. Τα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράται, είτε αηδίως αυτού δύναμης και θειώτης. Εδώ προς Κολοσσαείς ο Παύλος δεν λέγει θειώτης, αλλά λέγει θεώτης. Άλλο θειώτης και άλλο θεώτης. Ένα γιώτα αλλάζει τη σημασία τεραστίως. Ο Χριστός δεν έχει μόνον θειότητα, θείαν δύναμη, έχει και θεότητα, τη Θεία ουσία, ολόκληρη τη Θεία ουσία. Συνεπώς είναι ολόκληρος Θεός, όπως είναι και ο Πατέρας Του.
όπως είναι και το Άγιο Πνεύμα. Οι τρεις μία ουσία είναι, μία θεότης. Κάθε πρόσωπο έχει ολόκληρη τη Θεία Ουσία. Να λέγει προς τον Υιόν του ανθρωποπαθός εκφραζόμενος, εκ γαστρός πρόεως φόρου εγέννησάσαι, ο Μεσσία, είσαι Υιός μου, σε γέννησα από την κοιλία μου, πρώτου έως φόρου, πρώτου ηλίου, πρώτων άστρων, πρώτου κόσμου, πρώτου χρόνου. Είσαι σπλάχνο μου, είσαι της αυτής φύσεως και της αυτής ουσίας με εμένα τον γεννήτορά σου. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Πού είναι η έμφαση? Είναι στην αντωνυμία ούτως. Αυτός είναι ο μονογενής Υιός μου που εξέλεξα και κατέστησα Μεσσία και απέστειλα στον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτός είναι. Γιατί εκφράζεται έτσι ο Θεός? Όλα είναι με σοφία μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη, σε ένα περίφημο χωρίο του Ισαΐα, ο Θεός λέγει για το Μεσσία: «Ιδού ο πέρς μου ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου εις ον ευδόκησεν η ψυχή μου, να ο δούλος μου κατά το ανθρώπινον, ως άνθρωπος ο Χριστός είναι δούλος του Θεού». Μορφήν δούλου δεν έλαβε, αλλά κατά την ανωτέρα φύση του είναι μονογενής Υιός. «Να ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, ο μονογενής μου Υιός, στον οποίον έδωκα την εκλογή μου». Επειδή λοιπόν το δεύτερο σημαίνει τη θεότητα του Χριστού, δούλος από το ένα μέρος, άνθρωπος, μονογενής Υιός από το άλλο μέρος, Θεός όπως ο Πατέρας, ανθρωπίνη φύσης, Θεία φύσης. «Να ο μονογενής μου Υιός, στον οποίον έδωκα την εκλογή μου». Έρχεται τώρα ο Θεός κατά τη βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη και υπενθυμίζει εκείνο το χωρίον του Ισαΐα και λέγει: «Αυτός είναι ο μονογενής μου Υιός, για τον οποίον ομίλησα διαμέσου του προφήτου Ισαΐα». Αυτόν να ακούετε, αυτόν να ακολουθείτε. Αυτόν εξέλεξα, αυτός είναι εκλεκτός μου, σε αυτόν θα κάνετε υπακοή. Κατά την ημέρα των Θεοφανίων διαβάστηκε έξοχο αποστολικό ανάγνωσμα. Σε ένα σημείο του αποστολικού αναγνώσματος ο Παύλος διακηρύσει πάλι τη μεγαλοσύνη του Χριστού. Τι λέει ο Παύλος? «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ημείς οι πιστοί περιμένομε». Τι περιμένουμε εμείς οι πιστοί? Δεν περιμένουμε μικρά πράγματα όπως περιμένουν οι άπιστοι και οι κοσμικοί. Εμείς οι πιστοί περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Περιμένουμε την μακαρίαν ελπίδα.
Τι σημαίνει τούτο? Περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η μεγάλη ελπίδα μας που θα μας φέρει την μακαριότητα, την απέραντη και απερίγραπτη ευτυχία. Τι περιμένουμε εμείς οι πιστοί? Τι περιμένουν οι φιλόθεες ψυχές? Περιμένουμε την επιφάνεια της δόξης. Περιμένουμε να φανερωθεί η δόξα. Τι νοση δόξα? Του Α ή Β πολιτικού. Οργίζομαι όταν βλέπω πολιτικό φανατισμό. Δεν θέλω χριστιανοί που έχουν πολιτικό μικρόβιο να έρχονται στα κηρύγματα. Δεν το θέλω, αδελφοί μου. Προτιμώ να μείνω με άδειες καρέκλες παρά με χριστιανούς, αχριστιανούς, που βάζουν την πολιτική παραπάνω από τον Χριστό. Υπάρχουν δυστυχώς χριστιανοί αχριστιανοί που άκουσαν κριτική για τον Α ή Β πολιτικό και δεν ξαναπάτησαν στα κηρύγματα. Ποτέ να μην πατήσουν. Περιμένουμε την επιφάνεια της δόξης. Περιμένουμε να φανερωθεί η δόξα. Τίνος η δόξα του αληθινά ενδόξου, του τρισενδόξου, του παρενδόξου, του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τίνο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με αυτά τα λόγια του Παύλου, σύμφωνα με αυτά τα λόγια του Παύλου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μέγας Θεός και Σωτήρας μας. Είναι ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας. Και είναι σωτήρας μας ακριβώς διότι είναι ο μεγάλος Θεός. Θεοί είμαστε κι εμείς. Εγώ είπα, εμείς θεοί είστε και οι υψίστου πάντες. Εγώ σας εβεβαίωσα, είπε ο Θεός δια του ψαλμωδού, «Σεις είστε θεοί και όλοι οι παιδιά του υψίστου, θεοί είμαστε κι εμείς, αλλά μικροί θεοί, θεοί κατά χάριν, πλάσματα κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού πλαστέντα, θεοί είναι και οι άγγελοι, αλλά και αυτοί μικροί θεοί, θεοί κατά χάριν. Ο Χριστός δεν είναι μικρός Θεός, είναι μέγας Θεός. Κατά την Παλαιά Διαθήκη ένας είναι μέγας Θεός, ο Γιαχβέ, ο αληθινός Θεός, αυτός που μίλησε στους Πατριάρχας, αυτός που μίλησε στο Μωυσή, αυτός που μίλησε στους προφήτες. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, Θεός Θεών Κύριος επαρησιάσατο. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ναζωραίος, ηλικιά ο νους του ανθρώπου να το σκέπτεται, αυτός που γεννήθηκε σε ένα στάβλο, ανακλήθηκε σε ένα παχνί αλόγων ζώων και πέθανε σε ένα σταυρό, είναι ο μέγας Θεός, ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Πού θα βρείτε σε άλλες θρησκείες, όχι απλώς τέτοιες, όχι τέτοιες πραγματικότητες, αλλά έστω και τέτοιες έννοιες? Πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες πραγματικότητες, άλλοτε απλώς τέτοιες έννοιες. Υπάρχουν μόνο στο χριστιανισμό.
προσδεχόμενη την μακριαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Στον ίδιο Απόστολο, στο ίδιο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το Αποστολικό Ανάγνωσμα των Θεοφανίων, μαρτυρείται η Τριάς: ο Θεός έσωσε ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεν εφ' ημάς δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Χριστός, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όλη η Θεία Ουσία, όλη η Θεότης, ο Χριστός, ο Μέγας Θεός, ο Ισχυρός Θεός, κατάλληλη γραφική έκφραση, ο επιπάντων Θεός, ο ευλογητός τους αιώνας, κατάλληλη διακήρυξη, ο αληθινός Θεός, κατάλληλη διακήρυξη, το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, ο Κύριος και Θεός, κατά το Αποκαλύψεως Α8. Τόσο μεγάλος είναι ο αρχηγός της πιστεώς μας. Δημιούργησε τη γη. Δεν την δημιουργήσαμε εμείς. Δημιούργησε τα βουνά και τις πεδιάδες και τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες είδη φυτά. Δημιούργησε εκατομμύρια είδη ζώων πάνω στη γη. Δημιούργησε τον ήλιο, δημιούργησε τη σελήνη, δημιούργησε δισεξαρίθμητα άστρα, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμύριων άστρα. Δημιούργησε σμήνη Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Δημιούργησε και ημάς τους ανθρώπους. Δημιούργησε τα σύμπαντα και κυβερνάει τα σύμπαντα με μόνο το λόγο του. Αν ήταν σαν τους κυβεργήτες της γης, θα είχαν καταρρεύσει οι γαλαξίες επάνω στα κεφάλια μας. Κυβερνάει τα σύμπαντα με τάξη, με αρμονία, με ακρίβεια και τα οδηγεί προς ορισμένον τέλος. Τόσο μεγάλος είναι ο Χριστός. Το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει τη μεγαλοσύνη του σύμπαντος. Πώς να συλλάβει τη μεγαλοσύνη του δημιουργού του σύμπαντος? Αλλά όταν σκεπτόμεθα τη μεγαλοσύνη του σύμπαντος, κάτι αισθανόμεθα από τη μεγαλοσύνη του δημιουργού και συγκλονιζόμεθα. Προς δε των Υιών, λέγει ο ψαλμοδός, «Συ, Κύριε, καταρχάς την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εις ειν ουρανή, αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, συ ο αυτόσι και τα έτη σου ουκέ θλίψουσι». Ποιος μίλησε τόσο ωραία, ποιος μίλησε τόσο ποιητικά όσο ο Θεόπνευστος ψαλμοδός για τη μεγαλοσύνη του Χριστού, του δημιουργού του σύμπαντος? Να λοιπόν, ποιος είναι αυτός που άρχισε το κηρυγμά του με την προτροπή προς την ανθρωπότητα? Μετανοείτε,
είναι ο ένας της Τριάδος, όλοι οι Θεότης, ο Κυριός μας και ο Θεός μας, μας γνωρίζει πολύ καλά. Εμείς δεν γνωρίζουμε τους εαυτούς μας όπως Εκείνος μας γνωρίζει. Γνωρίζει όλα τα έργα μας, φανερά και αφανή. Γνωρίζει όλες τις σκέψεις μας. Γνωρίζει όλες τις επιθυμίες μας. Γνωρίζει τα μύχια της ψυχής μας. «Εγώ είμαι ο ετάζων νεφρούς και καρδίας», λέγει στην Ιερά Βίβλο της Αποκαλύψεως. Γνωρίζει ότι είμαστε αμαρτωλοί και θέλει να μας σώσει. Ας είμαστε αμαρτωλοί, δεν μας απορρίπτει σαν τα σκουπίδια. Μας αγαπάει. Αν δεν μας αγαπούσε, δεν θα μας δημιουργούσε. Μας λυπάται. Δεν θέλει την απώλειά μας, την καταστροφή μας. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, γι' αυτό βγήκε στο κήρυγμα, γι' αυτό φωνάζει. Μετανοείται. Ήγε και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται, λέγει ο Χριστός. Δεν λέει μετανοήσατε. Μετανοείται. Συνεχώς μετανοείται. Διότι συνεχώς αμαρτάνεται. Αφού συνεχώς αμαρτάνεται, συνεχώς πρέπει να μετανοείται. Και εγώ πάντοτε δέχομαι τη μετανοιά σας. Μετανοείται ο άνθρωποι. Φωνάζει ο Χριστός, ο ενανθρωπή σας Κύριος και Θεός. Μετανοείται πρώτα για τον ορθολογισμό σας και την υπερηφάνειά σας, για την απιστία σας και την αθεία σας. Μέσα στο φυσικό σύμπαν εδωκατούσα τεκμήρια της υπαρξεώς μου, της πανσοφίας μου, της παντοδυναμίας μου, αλλά και της αγαθότητός μου. Και μέσα στη γραφή και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μου εδωκατούσα τεκμήρια για την αλήθειά μου. Εδώ κατώσα σημεία και θαύματα. Δεν δικαιολογείται η απιστία σας και η αθεία σας. Εγκαταλείψετε την απιστία, εγκαταλείψετε την αθεία. Δεν έχουν λόγον υπάρξεως. Αφήσατε τον ορθολογισμό και την υπερηφάνεια και εγκολποθείτε την πίστη. Μετανοείτε, φωνάζει ο Χριστός, για την πνευματική σας αδιαφορία. Ενδιαφέρεστε για όλα τα πράγματα και δεν ενδιαφέρεστε για το ύψιστο πράγμα, για τη σωτηρία σας. Αφήσετε την αδιαφορία σας. Μετανοείτε για την καταφρόνηση της θεότητός μου και των μεγαλείων μου, φωνάζει ο Χριστός. Υπήρξατε καταφρόνητε, υπελογίσατε ανθρώπους, υπελογίσατε ανθρώπινα πράγματα, δεν υπελογίσατε εμένα το Θεό και τα θεία πράγματα. Μετανοήσετε οι καταφρονητέ. Μετανοείτε, φωνάζει ο Χριστός, για τις παραλήψεις των καθηκόντων σας απέναντί μου. Μετανοείτε, διότι δεν εκκλησιάζεστε τακτικώς. Μετανοείτε, διότι δεν εξομολογείστε. Μετανοείτε, διότι δεν διαβάζετε το λόγο μου. Μετανοείτε για όλες τις παραλήψεις των πνευματικών σας καθηκόντων. Μετανοείτε για τους πονηρούς λογισμούς που φιλοξενείτε μέσα στη διάνοιά σας. Μετανοείτε για τις αμαρτωλές επιθυμίες που έχετε μέσα στην καρδιά σας, για την κακία, για το μίσος, για το φθόνο, για τη μοχθηρία, για την κακοήθεια, για την πλεονεξία. Μετανοείτε για τη φιλαργυρία, για την σκληρότητα, για την ασπλαχνία, για την πολυτέλεια, για τη σπατάλη, για την ασωτεία. Μετανοείτε
για το γυμνισμό, για την ανέδεια, για την ανεσχυντία. Μετανοείτε για την πορνογραφία, για τα αισχρά βλέμματα, για τα αισχρά ακούσματα, για τα αισχρά θεάματα, τους αισχρούς κινηματογράφους, τα αισχρά θέατρα, τις αισχρές εκπομπές της τηλεοράσεως, τα αισχρά βίντεο. Μετανοείτε για την πορνεία, για τη μοιχεία, για την ασέλεια. Μετανοείτε για την αποφυγή της τεχνογνωσίας, που είναι αντίθετη στο θέλημά μου, για τα φοβερά εγκλήματα των εκτρώσεων. Μετανοείτε για την ασυδοσία, για την παραλυσία, για την καταστροφική μανία, για την ανταρσία σας. Μετανοείτε, μετανοείτε, επιστρέψατε για να μην καταστραφείτε. Ου θέλω τον θάνατον των αμαρτωλών, ώσπου επιστρέψε και ζήν αυτούς. Μετανοείτε άνθρωποι, φωνάζει ο πλάστης, ο δημιουργός του κόσμου, ο ενανθρωπίσας και σταυρωθείς και αναστάς λυτρωτής. Μετανοείτε δια την αμετανοησίαν, δια την ασέβιαν, δια την αμαρτίαν, δια την ακολασίαν και αφαυλότητα. Ήγγηκε, πλησίασε η οργή μου επί τους ιούς της απειθίας. Έως πότε ανέξομε ημών, έως πότε ανέξομε ημών, έως πότε θα σας ανέχομαι. Έρχονται τα δεινά, θα σύσω τη γη, θα σύσω τον ουρανό, έτι άπαξ εγώ σύω ου μόνο την γη αλλά και τον ουρανό. Εγώ έκαμα τη γη, εγώ τα έθνη, εγώ τα άστρα, σύω τα σύμπαντα. Θα κλονιστεί ο πλανήτης, θα παραπέει ο σωμηθείων, όπως είπα δια του προφήτου μου. Θα πέσει η γη, θα γίνει πόλεμος φοβερός, θα πέσει η γη και δεν θα μπορεί να σηκωθεί. Μετανοείτε, μετανοείτε, σαλεύονται τα σύμπαντα. Υπάρχει η βασιλεία μου, είναι ασάλευτη. Εάν μετανοήσετε, εάν εξομολογηθείτε, εάν ταπεινωθείτε για να αλλάξετε φρονήματα και ζωή, μη φοβήστε. Κι αν σαλεύετε η γη, κι αν καταραίουν τα άστρα, η βασιλεία μου είναι ασάλευτη. Σ' όσους μετανοούν, σ' όλους τους καλοπροαιρέτους, σ' όλους τους εκλεκτούς, παρέχω βασιλεία και θα παραλάβουν βασιλεία ασάλευτη και θα βασιλεύουν μαζί μου, με μένα, τον Κύριό τους, τον Θεόν τους, τον Βασιλέα τους, εις τους απεράντους αιώνας και της Βασιλείας αυτών, ουκέστε τέλος. Αμήν.